Λοιπόν, έχουμε μιλήσει επανειλημμένως για το Φεστιβάλ του Βόλου. Δεν θέλω να υποτιμήσω καμιά από τις παραστάσεις, από τις μουσικές ή θεατρικές παραστάσεις, από τα εικαστικά δρόμενα που γίνονται σε όλη την πόλη, σε αυτές τις ζώνες που σας λέγαμε ότι έχει κοπεί η πόλη σε ζώνες και γίνονται πράγματα. Αλλά επειδή δεν είναι όλη η πόλη τη μιλήθη το ίδιο, κάποια διαμάντια πρέπει να τα ξεχωρίζουμε και να με συγχωρέσουν οι υπόλοιποι, λίγο πιο εμφατικά να τα παρουσιάζουμε. Έτσι λοιπόν, χθες, λυπάμαι που δεν κάναμε αυτή τη συνάντησή μας χθες και σήμερα. Σήμερα, μια χαρά. Και το λέω για να μην χάσετε αυτή την ευκαιρία σήμερα. Πραγματικά σας το λέω. Έτσι, με τόσο πάθος, για λίγα πράγματα επιμένω να μην τα χάσετε. Έτσι, σε όλα αυτά τα χρόνια. Είναι 23 χρόνια έχουμε. Είναι 23 που κλείνει τώρα ή 24 που κλείνει. Έχω χάσει και εγώ το μέτρημα. Πρέπει να τα μετρήσουμε κάποια στιγμή, Άρτεμι. Έχουμε λοιπόν δύο πολύ ταλαντούχους ανθρώπους που έχουν στήσει κάτι εξαιρετικό. Είναι ο Τζόνιο. Τζόνιο, γεια σας. Γιάννης Οικονομίδης θα πω εγώ. Καλώς σας βλέπουμε, ναι. Εντάξει, θα εξηγήσουμε σε λίγο γιατί, Τζόνιο. Και ο Κωνσταντίνος Οικονόμου. Καλώς βρεθήκαμε. Που έχουν στήσει μια παράσταση. Θέλω να το πω με έναν τρόπο για να μην σας φοβήσει ότι θα πάμε σε μια παράσταση που δεν θα ακούσουμε καμιά ατάκα. Αλλά δεν έχει καμιά ατάκα. Τίποτα. Δηλαδή έπρεπε εκεί όλος ο κόπος των ηθοποιών και το ταλέντο τους να ξοδευτεί στο πώς είναι πολλαπλάσιο. Για σκεφτείτε έναν ηθοποιό που προσπαθεί να σου περιγράψει κάτι, να σου πει μια ιστορία, χωρίς να μιλάει. Μπορεί να είναι βασανιστικό να μαθαίνεις ένα μονόλογο, για παράδειγμα, για σκέψου τώρα. Είναι αντίστοιχη δουλειά. Αυτό είναι, ναι, πάρα πολύ πιο κοπιαστικό για σας. Ναι, βέβαια. Με τα χρόνια υπάρχει και μια ομάδα που έχει έναν κώδικα επικοινωνίας και που συναντιόμαστε και βρίσκουμε λύση στο θέμα. Γιατί αυτό που είπατε είναι ακριβώς αυτό ισχύει. Δεν υπάρχει ούτε μία τάγια. Υπάρχουν βέβαια κάποιοι υπότιτλοι. Αλλά από εκεί και πέρα στηριζόμαστε πάρα πολύ στη μουσική, πάρα πολύ στην αίσθηση των ανθρώπων, στις σχέσεις που δημιουργούνται. Με λίγα λόγια, για να το καταλάβει και ο περισσότερος κόσμος τι είναι αυτό ακριβώς. Γιατί δεν το λες βοβό θέατρο, δεν το λες σωματικό θέατρο, δεν το λες παντομήμα. Είναι ένας συνδυασμός όλων αυτών με αποτέλεσμα να βλέπεις εικόνες που θυμίζουν Τσάπλιν ή Μπάστερ Κίτον. Οπότε, να σου πω, Γιάννη, ναι, πες, όχι, πες και στον αέρα τη ερώτηση. Τον ρώτησα ευθέως όση ώρα δεν ήμασταν στον αέρα. Το έχεις κλέψει από κάπου, το έχεις δει κάπου? Γιατί δεν υπάρχει και στην τέχνη ακόμη παρθενογένεση. Καλά, σίγουρα. Και μου είπε πως όχι, πουθενά. Γιατί πραγματικά εγώ δεν το έχω ξανακούσει. Δεν λέω ότι ξέρω ό,τι γίνεται παγκοσμίως αυτή τη στιγμή ή όλα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά δεν το έχω ξανακούσει. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που κάνουμε εμείς δεν υπάρχει. Πουθενά δεν γίνεται στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο από ό,τι ξέρω. Γιατί πιάνουμε συγκεκριμένους μύθους ή ήρωες. Και ο κόσμος που βλέπει μια ιστορία με αρχή, μέση και τέλος, δεν βλέπει τίποτα παράξενο, τίποτα που δεν καταλαβαίνει, είναι όλα κατανοητά, σε ένα πλαίσιο βοβού, ασπρόμαυρου κινηματογράφου, που μεταφέρεται πάνω στη σκηνή. Λοιπόν, τώρα, εδώ έχεις καταπληκτικό σύμμαχο, γιατί ό,τι δεν μπορούσατε εσείς, δεν μπορείτε να πείτε, ναι, ήρθε με τη σκηνογραφία, με τις βίντεο προβολές, ναι, 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 έτσι, με τις φωτογραφίες που προβάλλονται, σαν ένα νοητό σκηνικό, ας πούμε. Βέβαια, βέβαια. Έτσι, η αλήθεια να είναι το κάνει ο Κωνσταντίνος ο Οικονόμου. Η αλήθεια είναι ότι ήμουν φαν της ομάδας πριν και είμαι μαζί του στα τελευταία 2 χρόνια. Οπότε να με κάλεσε ο Γιάννης να συνυπάρξουμε, να βοηθήσω ή να μπω σε αυτή την ομάδα, χάρηκα πάρα πολύ. Καλά, κάτι θα έχει ακούσει καλό για σένα. Τώρα. Ναι, εντάξει. Ψηλά. Με είχε καλέσει να συνεργαστούμε σε ένα άλλο επίπεδο, ναι, για να κάνουμε μια ταινία μαζί. Να σκηνοθετήσω μια ταινία του και γίναμε φίλοι, μου λέει μήπως να μπεις και σε αυτό αφού έχεις ιδέες κτλ. Όταν συνεργαστήκαμε λοιπόν, είδα πόση δουλειά έχει αυτό που κάνουν τα παιδιά, το πόσο κουράζονται, γιατί okay, βλέπεις μια παράσταση και λες πω φοβερό τι κάνουν, αλλά όταν δεις πώς δουλεύετε, ακόμα και εδώ τώρα που ήρθαμε στο Βόλιο που αλλάξανε 3 μέτρα για τη σκηνή. Είναι πιο μεγάλη η σκηνή, ας πούμε. Κάθε σκηνή έχει. Κάνανε τόσες πρόβες. Κάναμε χθες από τις 11 το πρωί πρόβα και δεν φύγαμε από το θέατρο μέχρι τις 9 που παίζαμε. 9.30 τελικά. Κάναμε γιατί τις πρόβες. Είσαι τέτοιο στρατηγός και βασανίζεις τους ανθρώπους? Αυτό ήθελα να κάνω μια παρένθεση, να μην φανεί ότι είμαι στρατηγός, αυτό που λέτε. Γιατί επειδή είναι μετρημένα τα πράγματα. Ναι. Επειδή είναι μετρημένα τα πράγματα, πότε κοιτάω,
Τι βγάζω, εμάς μιλάει το δάχτυλάκι. Θα τον ήθελες πιο κοντά τον κόσμο, θα ήθελες ιταλική σκηνή. Όχι, όχι, είναι εξαιρετικό και το θέατρο, η παλιά ηλεκτρική είναι πάρα πολύ ωραίο θέατρο. Η παλιά ηλεκτρική κλιματιζόμενη, να πούμε. Δηλαδή ναι, θα είναι πολύ πιο δροσερά από ό,τι αν είστε και ξεροσταλιάζει το ορθί κάπου έξω. Δεν είναι κακία για ό,τι άλλο γίνεται εκεί έξω. Αλλά επειδή αυτό είναι one of a kind, πραγματικά είναι μοναδικό. Δεν θα έχετε την ευκαιρία να το συναντήσετε ποτέ ξανά. Ναι, εντάξει, προφανώς θα το κάνετε ξανά στην Αθήνα, αλλά ενώ εδώ, μέσα στα πόδια σου, στον τόπο σου, δίπλα από το σπίτι σου, με την παρέα σου να πας να το δεις, δεν θα έχεις την ευκαιρία. Και αυτή είναι η χαρά μας εμάς, να έχουμε να το δείξουμε και σε ανθρώπους στην επαρχία, γιατί στην Αθήνα παίζαμε 3 μήνες, πήγε εξαιρετικά, διώχναμε κόσμο, ευτυχώς. Μπράβο. Αλλά το να το πάμε ένα tour, έστω και στα πλαίσια ενός μικρού φεστιβάλ, ενός φεστιβάλ τέλος πάντων, για 2 μέρες, είναι πολύ σημαντικό για μας το να επικοινωνηθεί αυτό που λέμε. Λοιπόν, και ναι, πολύ σωστά έχετε καταλάβει, αλλά δεν ήθελα να ξεκινήσω με αυτό, ότι ο Γιάννης Οικονομίδης είναι ο πολύ γνωστός πρωταγωνιστής που κλαίει γιατί έχει τάξει πάρα πολλά σε φίλους, συγγενείς. Και είναι και φιλότιμος και τα δίνει. Και του κάθεται τελικά, έτσι, και το γνωστό παιχνίδι. Ναι, αυτό είναι άλλο σκέλος. Διαφορετικό. Η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει χαμός με αυτό. Σκέψου όμως ότι αυτό μπορεί να σου έφερε κόσμο που δεν θα έρχονταν ποτέ να σε δει σε κάτι τόσο σπουδαίο. Ισχύει. Έστω και αν ήρθαν μόλις 10 άνθρωποι από αυτό. Ισχύει σε μεγάλο βαθμό και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί ο κόσμος που σε βλέπει στη τηλεόραση και του εκπέμπεις κάτι, ξαφνικά βλέπει ότι έχεις μια πορεία και μια ιστορία στο θέατρο και δεις κάτι τόσο πρωτότυπο. Οπότε ο σεβασμός είναι περισσότερος και για αυτόν που έρχεται στο θέατρο. Και το λέω γιατί είναι δύσκολο κάποιος που παρακολουθεί τηλεόραση να κάνει τον κόπο να έρθει στο θέατρο. Όχι, μην το λες, αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό που λέμε θεατρικό κοινό. Μπράβο, αυτό δεν αναφέρομαι σε θεατρικό κοινό. Έτσι, αναφέρομαι σε πολύ κόσμο. Προφανώς το θεατρικό κοινό βλέπει και πράγματα στην τηλεόραση, βέβαια, αλλά δεν λέει θα πάω να δω τον τύπο που παίζει στη διαφήμιση, ασχέτως αν παίζει πάρα πολύ καλά και σου λέει αυτός το έχει, έχει κάτι. Ναι, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν έχει μόνο μια φάτσα και ατάκες. Σε αυτό που λέτε, ανθρώπους που δεν ξεκολλάνε από την τηλεόραση, που δεν πάνε εύκολα θέατρο και ήμουν αφορμή να έρθουν στο θέατρο με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Γιάννη, κάτι δεν έχω κάνει καλά. Οπότε, αν μετά από τόση ώρα δεν έχω καταφέρει να μου μιλήσει στον Ενικό, κάτι δεν γίνεται καλά εδώ πέρα. Ναι, δυσκολεύομαι όταν δεν γνωρίζω. Κάτι δεν γίνεται καλά. Είναι, να σου πω, είναι ο πιο ευαίσθητος και ευγενικός άνθρωπος που θα γνωρίσετε ποτέ. Δηλαδή, εμένα ο Ενικός με καθιστά γενή. Όχι, θα συνεχίσει, παρότι το λέμε τόση ώρα, Απολογήσε. Το πληθυντικό είναι στάνταρ. Είναι λοιπόν, στάνταρ. Ποιοι είναι άλλοι μαζί σου στην σκηνή? Είδαμε πολλές φάτσες, αλλά να πούμε για τα ονόματα. Βεβαίως, είναι η Νάνση Χρυσικοπούλου που κάνει την Ιωάννη της Λορένης, εξαιρετική η Νάνση, αστέρι μεγάλο. Ο Γιάννης ο Φιλίππου, άλλο αστέρι από εκεί. Ο Βασίλης ο Ζαϊφίδης, εξαιρετικό αστέρι επίσης. Είναι η Ευγενία Μαραγκού, πολύ καλή ηθοποιός. Ξεχνάω κάποιον. Βλάσης Πασιούδης. Και η Κυριακή Στούρου. Σε τσεκάρω, είμαι εγώ εδώ, είμαι υποβολέα. Η Κυριακή Στούρου, βοηθός μου. Και η Ιωάννα Καμπυλαυκά. Η Ιωάννα Καμπυλαυκά, πάρα πολύ δουλειά επίσης. Χορογράφος της ομάδας χρόνια. Επιμέλεια κίνησης. Σκεφτείτε, ήρθε χθες μόνο για 8 ώρες να μαστίσει ξανά στη σκηνή. Βέβαια. Και τη χορογραφία. Και ο Αποστόλης στο τσάκο στα φώτα. Επαναλαμβάνω, στις 9.30 σήμερα υπολογίστε ότι είναι η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου. 9.30 θα έχει νυχτώσει. Ό,τι να απολαύσετε το πιο πριν. Και μετά έχετε να απολαύσετε τη μικρότερη νύχτα του χρόνου. Έτσι θα κρατήσει όλη νύχτα αυτό. Πραγματικά σας το λέω, μην το χάσετε. Στην παλιά ηλεκτρική, κλιματιζόμενοι, πολύ ταλαντούχοι άνθρωποι, έχουν παντρέψει τις τέχνες τους, τα ταλέντα τους, δίνουν όλη τους την ενέργεια για να περάσουμε υπέροχη βραδιά, πραγματικά ξέχαστη, γιατί δεν θα έχουμε ξαναδεί αυτή την παράσταση. Εγώ ανυπομονώ για να το ζήσω απόψε, πραγματικά σας το λέω. Θα ήταν και χαρά μας, δεν ξέρω αν μπορούμε να δώσουμε κάποιες προσκλήσεις. Να τις δώσουμε, βέβαια, για βγάλε μου. Μπορούμε να δώσουμε 3 διπλές προσκλήσεις. 3 διπλές προσκλήσεις στους πρώτους φίλους μας που θα τηλεφωνήσουν. Ταχύτητα, είπαμε. Αυτές τις μέρες θα είστε πάνω από το τηλέφωνο ή κάπου κοντά στο τηλέφωνο. Οπότε θα τα κάνετε γρήγορα, γιατί έχουμε και αυτούς τους ωραίους ευχάριστους ευνηδιασμούς. Οι 3 πρώτοι, λοιπόν, σε αυτή την υπέροχη παράσταση, στο John of Mark. Απόψε στην παλιά ηλεκτρική. Έτσι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη φιλοξενία. Ελπίζουμε απόψε να φύγετε πολύ γεμάτοι από χειροκρότημα και αγάπη. Ευχαριστούμε πολύ.
Okay. Αν δεν ήταν μεσημέρι, θα σας έλεγα πόσο μπιπ παράσταση είναι. Χαίρετε, κύριοι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.